Είναι τέλειο. Για πες, ναι, έχω τρελαθεί και τσιμπάω συνέχεια. Ένα κιλό κρέας, 35 γραμμάρια αλάτι, λίγα μπαχαρικά, το σκεπάζουμε και τα αφήνουμε στο ψυγείο μία μέρα. Πριν το κόψεις. Πριν το κόψεις. Μία μέρα στο ψυγείο. Μία μέρα. Ωραία. Το ξεπλένουμε από τα αλάτι, το παγώνουμε και το κόβουμε. Τελείωσε, αυτό ήταν όλα. Γιατί το ξεπλένεις? Για να φύγει το πολύ αλάτι που θα έχει μείνει γύρω-γύρω. Και το κρέας απορροφήσει αυτό που θέλει. Δεν λέμε όμως ότι δεν πλένουμε το κρέας. Εκεί θέλει, γιατί είναι μαριναρισμένο. Εκεί χρειάζεται, ναι. Είναι μαριναρισμένο. Πολύ γρήγορα, να φύγει το αλάτι, δεν θα τα αφήσουμε πολύ ώρα το μέσα. Στεγνώνουμε, το στεγνώνουμε. Το κόβεις, άρα δεν μπορεί να σου το κάνει αυτό ο κρεοπόλης. Πρέπει να το κόψεις μόνος. Ναι, ο κρεοπόλης. Άρα δηλαδή εσύ το χτυπάς, γίνεται πολύ λεπτό, το βάζεις σε μια μεμβράνη και το βάζεις στο ψυγείο. Ακριβώς. Και είναι έτσι. Λοιπόν, τώρα πρόσεξε τι γίνεται εδώ. Έχει πει το ζωμό του. Ωραία. Αφήνουμε λίγο παραπάνω γιατί εμείς το θέλουμε κυματιστό. Πάμε εδώ. Εκτός φωτιάς. Γιατί να ρίζει. Πόση ώρα χρειάζεται περίπου? Γιατί λένε ότι υπάρχουν συγκεκριμένα λεπτά. 25 λεπτά περίπου. 25 λεπτά. Λοιπόν, ναι, πρόσεξε. Βούτυρο. 25 λεπτά για το ρύζι. Ναι. Δεν πολλά. Όχι, 25 λεπτάκια. Από την αρχή όμως, Βάζουμε το βουτυράκι μας. Λίγη ποσότητα με βούτυρο. Κοίτα. Εδώ. Πρώτα λιώνουμε το βούτυρο. Είναι πολύ σημαντικό. Γιατί κάνουμε ένα είδος εμουλσιών, πώς να σου το πω, σαν μαγιονέζα. Αν βάλουμε βούτυρο παρμεζάνα μαζί, κινδυνεύουν τα λιπαρά να διαχωρίσουν και να μας κόψει. Ωραία. Άρα τι κάνει? Μόνο βουτυράκι. Βουτυράκι. Πέφτει και η θερμοκρασία τώρα. Βλέπεις το ρύζι. Εκτός φωτιάς το βούτυρο. Πάντα, πολύ σημαντικό. Πάντα το δέσιμο εκτός φωτιάς. Μας λέει τώρα πολύ ωραία μυστικά. Μπορείτε κι εσείς να γίνετε expert στο ριζότο. Και είναι το πιο εύκολο πράγμα. Να μιλάμε για το ριζότο σας. Λοιπόν, ωραία. Ναι. Άρα βλέπουμε έλειωσε το βούτυρο. Παρμεζάνα. Πάρε την ξύλινη κουτάλα. Έχεις δίκιο. Ξύλινη. Κοίταξε τώρα που θα δέσουμε την ξύλινη. Μετά την παρμεζάνα δίνουμε ξανά και τα υλικά. Ορίστε. Πρόσεξε. Είδες η ώρα που είναι χυλωμένο. Ναι. Και είναι κυματιστό σαν κρέμα. Πρόσεξε τώρα να δεις. Πιπέρι. Μέσα στο πιπέρι σου, Μαρία μας είπε πριν, στον μήλο σου μπορείς να βάλεις κόκκους καφέ, λίγους, και δίνει μια άλλη νότα σε αυτά που κάνει. Αλάτι. Ωραία. Χυμό λεμονιού, πάντα. Πόσο του πάει το λεμόνι? Πολύ, σε όλα τα πράγματα. Λεμόνι, ξύδι, γιατί πρέπει να υπάρχουν οξύτες στο φαγητό. Ανοίγουν οι σιελογόνοι αδένες και το φαγητό γίνεται πιο. Το κατανοείς καλύτερα, καταλαβες. Δεν μπουκώνεις, δεν είναι λιγοτικό. Είναι πολύ σημαντικό να τρώμε και να έχουμε την αίσθηση ότι θέλουμε να φάμε κι άλλο. Κι άλλο, ναι. Λοιπόν. Άλλο μυστικό. Ναι. Είναι πολύ σημαντικό αυτό, Πρόσεξε. Αρωματικά. Δυόσμο. Βασιλικό. Όπως βλέπεις με το χέρι. Γιατί με το χέρι? Γιατί με το μαχαίρι οξυδώνονται. Αλήθεια. Μαυρίζουν. Κοίταξε τώρα. Άρα τα μυρωδικά είναι πιο σωστό να τα κόβουμε. Και όχι το μόνο, χέρι. Και τελευταία στιγμή, γιατί κοίταξε να δεις τώρα. Πρόσεξε, βάλαμε πολύ λίγο. Μύρισε. Άρα τα αρωματικά έλαια δεν καίγονται. Είναι ένα ωραίο άρωμα αυτό. Βλέπεις. Λοιπόν, πρόσεξε τώρα. Δεν θα βάλουμε καθόλου καρπάτσιο αυτή τη φορά. Εντάξει. Ναι. Θα πάρουμε καφέ. Διάλεξε ελληνικό ή αυτό. Αυτό είναι με βανίλια. Εκείνος. Εδώ, πρόσεξε να δεις τώρα. Λοιπόν. Περίεργο τώρα μας φαίνεται αυτό. Εσύ που το κάνεις, είναι ωραίο να το δοκιμάσουμε. Τι ωραία μυστικά είναι αυτά που μας λες. Κάτω του ριζότου. Κοίταξε όμως τώρα. Κοίτα. Λίγο κορίτσια, λίγο. Κοίτα. Λίγη κόκκινη. Και κοίταξε πως είναι σωστά δεμένο. Εντάξει, είναι τέλειο. Πάρα πολύ ωραία. Αυτό είναι που λέμε ωραία, χυλωμένο ριζότο. Και νοστιμότατο. Σου πήραμε το πυρούνι, Δεν πειράζει, θα βάλω και την κάμπα, είναι πολύ σημαντική. Σπύρο μου, θες να δοκιμάσεις? Αμπά, θες να δοκιμάσεις, Σπύρο. Έλα, Σπύρο. Έλα, Σπύρο, να φας, Σπύρο. Για είναι όνειρο. Τι ωραίο πράγμα είναι αυτό. Έλα, Σπύρο μου, δεν τρώσεις. Παιδιά, μου σκάκι βανίλια μέσα, δεν υπάρχει. Να ευχαριστήσουμε τα παιδιά που μας δώσανε τον καφέ. Πότο. Βανίλια πρωί. Ορίστε, αυτό ήταν. Πάρα πολύ ωραίο. Πάρα πολύ ωραίο. Να βάλουμε λίγο. Γενικά, αυτό τώρα είναι μια ιδιαίτερη πρόταση. Εύκολη μεν που μας έκανε ο Έκτορας, αλλά θέλω λίγο γενικά για το ριζότο να βάλουμε, να μας πεις 10 tips. Πρώτον, το στάρισμα. Σωστή ποικιλία ριζιού. Σωστά, το στάρισμα ή με βούτυρο ή με λαδάκι. Ναι, ξεχωριστά το κρεμμύδι. Ωραία. Σωστή ποικιλία ριζιού. Ξεχωριστά το κρεμμύδι εννοείς σάλι κατσαρόλα. Και μετά τα ενώνουμε. Ζεστό ζωμός. Σωστό δέσιμο στο τέλος. Δυνατή φωτιά, το σωστό δέσιμο φωτιά, σωστά. Γίνεται εκτός όταν το βγάλουμε την κατσαρόλα από τη φωτιά. Έτσι. Σωστά. Ναι. Πάντα εκτός φωτιάς δένουμε. Πώς είναι? Φανταστικό χαλέ. Τα άλλο. Τα έχουμε πει 5-6. Αύριο θα σου πω τα υπόλοιπα που θα κάνουμε τα μανιτάρια. Θα έρθεις και αύριο. Αύριο θα κάνουμε ριζότο με μανιτάρια, είπαμε.
Μήπως θα κάνουμε κάτι άλλο. Τι θέλεις. Να κάνουμε, δεν ξέρω, κάτι ιταλικό. Να κάνουμε μια ωραία μακαρονάδα, γιατί από το ριζότο νομίζω είδαμε αρκετά. Λοιπόν, θα κάνουμε μια μακαρονάδα. Ναι. Κάτσο επέπε. Επέπε, αυτό θέλω. Τι θα κάνουμε. Θα κάνουμε επέπε. Έχουμε πάντα σπίτι μας. Ναι. Βούτυρο έχουμε και λάδι. Ναι. Θα κάνουμε λοιπόν μια απλή μακαρονάδα. Γιατί δεν κάνει. Βούτυρο παρμεζά. Καρμπονάρα. Όχι. Και καρμπονάρα είναι ωραία ιδέα. Και μια πίτσα, ρε παιδιά. Αλλά γιατί δεν κάνει και αυτή με την φρυγανιά άλιο όλιο. Α, θα κάνουμε άλλο και βερονσίνο. Ή αν θες μπορούμε να κάνουμε με ατζούγες. Ατζούγες φρυγανιά. Τι να κάνουμε τώρα. Είστε λίγο ελληνικά όμως, ε. Τώρα ρε παιδί μου, τι να κάνουμε. Τι θα κάνουμε. Θέλω να σκεφτείς κάτι. Που θέλω να σκεφτείς μια μακαρονάδα που θα είναι τα υλικά πολύ εύκολα να τα έχουν οι φίλες μας. Ωραία. Που δεν θα τρομάξει ο σύζυγος αν του πει έχω βάλει καφέ. Αλλά θα του κάνει και η μεγάλη τύπωση να της πει καλή τι μακαρονάδα είναι αυτή. Ξέρεις τι θα κάνουμε. Για πες. Μια μακαρονάδα με άγουρες ντομάτες πράσινες. Πού θα τις βρούμε τις άγουρες ντομάτες. Βρες, θα τις βρεις στο σπίτι το θέμα είναι να τις βρουν. Θα πηγαίνουν στο μαντάβι για να θέλω τα άγουρα. Κάτι πιο, δηλαδή να είναι... Με ντοματίνια. Με ντοματίνια. Κομφή στο φούρνο αργοψημένα. Κομφή στο φούρνο αργοψημένα. Τα οποία τα βάζουμε σε μπολ, σε βάζω. Θα αρέσει αυτό στον άντρα. Δεν θέλετε να τα πείτε στο τηλέφωνο. Με λίγο καυτερή, πιπεριά μέσα. Να το πούνε τώρα. Εγώ νομίζω ότι θέλουν και λίγο κρεατάκι μέσα στη μακαρονάδα. Τότε να κάνουμε κάτι.